Κυρίε και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είμαι η Χριστίνα Κουσουνή και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στη μία από την τηλεόραση τη Ναυτεμπορική κατατέθηκε στι 10.30 το πρωί στη Βουλή από τον Υπουργό Εθνική Οικονομία και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη ο προπολογισμό του 2024. Ο προπολογισμό προβλέπει διατήρηση των υψηλών ρυθμών ανάπτυξη, ενίσχυση του εισοδήματο μέσω αυξήσεων σε, μισθούς, μισθού, συντάξει και σειρά επιδομάτων συνολικού ύψου 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, αλλά και αύξηση των δαπανών σε υγεία και παιδεία. Στο νέο προπολογισμό θα συμπεριληφθεί κονδύλι ύψου 52 εκατομμυρίων ευρώ για τις έκτακτες ενισχύσεις που θα δοθούν το Δεκέμβριο σε 2,3 εκατομμύρια ευάλωτα νοικοκυριά, ενώ οι δαπάνε του προϋπολογισμού σε ευαίσθητους τομείς όπως η υγεία και η παιδεία θα ενισχυθούν με 600 εκατομμύρια από τα έσοδα που προβλέπονται από τα νέα μέτρα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Επιπλέον, το οικονομικό επιτελείο κατέληξε στην διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ 13% σε τουρισμό και μεταφορέ. Το πρωτογενέ πλεόνασμα φέτο θα διαμορφωθεί στο 1,1% του ΑΕΠ, όπω δήλωσε και ο Κωστή Χατζηδάκη, για να ξεπεράσει το 2% το 2024, φτάνοντα το 2,1% του ΑΕΠ. Το δημόσιο θα συνεχίσει την τοτική του πορεία, φτάνοντα το 152,2% του ΑΕΠ στο τέλο του επόμενου έτου. Ιδιαίτερη ανθεκτικότητα μέσα σε ένα δυσμενέ και αβέβαιο διεθνέ περιβάλλον επιδεικνύει η ελληνική οικονομία, δήλωσε ο Υπουργό Εθνική Οικονομία και Οικονομικών, Κοστής Χατζηδάκη, καταθέτοντα το τελικό κείμενο του νέου κρατικού προπολογισμού στη Βουλή. Ο προπολογισμό του 2024, ανέφερε ο κ. Χατζηδάκη, είναι ο πρώτο μετά από 13 έτη που καταρτίζεται με το αξιόχρεο τη χώρα να έχει ανακτήσει την επενδυτική του βαθμίδα. Πρόκειται για ένα επίτευγμα. Που οφείλεται πρωτίστω στη σκληρή προσπάθεια και στι θυσίε τη ελληνική κοινωνία, σε συνδυασμό με την συνετή και αποτελεσματική δημοσιονομική πολιτική των τελευταίων ετών, την επιτυχή αντιμετώπιση αλλεπάλληλων εξωγενών κρίσεων και την πολιτική σταθερότητα που έχει επιτύχει η χώρα. Κλείσιμο τη ψαλίδα του ελίματος του Ισοζυγίου Σόν Συναλλαγών έδειξαν τα στοιχεία της Τράπεζα της Ελλάδος για το 9 μήνο Ιανουαρίου (Σεπτεμβρίου 2023). Το έλλειμμα διαμορφώθηκε στα 4,6 δισεκατομμύρια από 7,3 δισεκατομμύρια ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2022. Το Σεπτέμβριο του 2023, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρέχουσων συναλλαγών μειώθηκε σε σχέση με, το με τον αντίστοιχο μήνα του 2022, κυρίως λόγω της βελτίωσης στο ισοζύγιο αγαθών και σε μικρότερο βαθμό, στα ισοζύγια υπηρεσιών και δευτερογενών εισοδημάτων, ενώ το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων επιδεινώθηκε. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να χρειαστεί να αυξήσει ξανά το κόστο δανεισμού αν οι επενδυτέ συνεχίζουν να στοιχηματίζουν υπέρ τη νομισματική χαλάρωση, προειδοποίησε ο επικεφαλή τη Βελγική Κεντρική Τράπεζα, Πιέρουν, σε συνέντευξή του στη Φραγκφούρτη. Τη χρονιά ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό επιβεβαιώνουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το 9 μηνό Ιανουαρίου Σεπτεμβρίου 2023. Σύμφωνα με αυτά, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις έφτασαν τα 17,9 δισεκατομμύρια ευρώ, σημαντικά υψηλότερα από το 2022 αλλά και το 2019 που ήταν 16,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Η αύξηση μεταξύ του 2023 και του 2019 φτάνει το 11,3%. Με μειώσεις από 7 έως 40% ανακοινώθηκαν από τους παρόχους τα οικιακά τιμολόγια ρεύματος για το Δεκέμβριο. Είναι η τελευταία φορά που εφαρμόζουν οι πάροχοι τα έκτακτα μέτρα τιμολόγησης, τα οποία θέσπισε η κυβέρνηση από τον Αύγουστο του 2022, προκειμένου να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση. Οι χρεώσει κυμαίνονται από 6 έως 20 λεπτά η κιλοβατόρα ανάλογα με τον πάροχο. Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και ενέργεια αναμένεται να ανακοινώσει και τις επιδοτήσεις των οικιακών τιμολογίων για το Δεκέμβριο. Θα είναι η τελευταία φορά που θα επιχορηγηθούν οι λογαριασμοί αφού από 1η Ιανουαρίου 2024 επανέρχεται η ελεύθερη τιμολόγηση. Θετικέ προοπτικέ ανοίγονται στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο μετά και τι τελευταίε κινήσει του Ταμείου Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα για την διάθεση ποσοστών στην Αλφα Μπανκ και στην Εθνική, σύμφωνα με την Deutsche Bank, η οποία μάλιστα ανέβασε και τι τιμέ στόχου των τραπεζικών μετοχών, προκειμένου να αποτυπώσει τι νέε αναβαθμισμένε προβλέψει για τα έσοδα από τόκου και την απόδοση κεφαλαίου. Οι σταθερά υψηλότερε τιμέ που πληρώνουν οι Αμερικανοί για τρόφιμα και ενίκεια σε σύγκριση με τα προπανδημία σε επίπεδα είναι ένα σημαντικό παράγοντα που θα επηρεάσει την ψήφο του, τόνισε η Υπουργό Οικονομικών Τζάνετ Γέλλεν, μιλώντα στο CNBC. Παρόλο που οι τιμέ γενικά αυξάνονται σε χαμηλότερου ρυθμού, οι Αμερικανοί εξακολουθούν να βλέπουν αυξήσει σε σημαντικά προϊόντα συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων σε σχέση με το επίπεδο που βρισκόμασταν πριν από την πανδημία. Και αυτό σημείο αξιοσημείωτο για τους ανθρώπους που πηγαίνουν στο κατάστημα και ψωνίζουν υπεχαρακτηριστικά. Το ποσοστό ανεργία στο Ισραήλ ανήλθε σε 10% τον Οκτώβριο, όπω ανακοίνωσε η Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία μετά το ξέσπασμα του πολέμου με την ένοπλη Παλαιστινιακή Οργάνωση Χαμά, που έχει προκαλέσει τον εκτοπισμό δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων, οι οποίοι ζούσαν κοντά στα σύνορα με τη Γάζα. Το ποσοστό ανεργία τον περασμένο μήνα ήταν σταθερά στο 3,4%, αλλά λαμβάνοντα υπόψη την αναμενόμενη προσωρινή απώλεια θέσεων εργασία, το ποσοστό ανήλθε σε 9,6% τον Οκτώβριο, καθώ περισσότεροι από 428.000 άνθρωποι ήταν άνεργοι έναντι 163.000 τον Σεπτέμβριο, πριν δηλαδή από την επίθεση τη 7η Οκτωβρίου από την Χαμά. Στο σημείο αυτό, κυρίε και κύριοι, το δελτίο μα ολοκληρώθηκε. Επόμενη ενημέρωσή σα στι 4. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι τη ναυτεμπορικης Ακολουθεί δύο ώρε ανάλυση τη επικαιρότητα στην εκπομπή On Politics με τον Φίλιππο Φιλιπακόπουλο. Από όλου εμά, μπροστά και πίσω από τι κάμερε, καλό σα μεσημέρι.